Και για να έρθουμε και στο αμιγώς εγχώριο μέτωπο όπου δεν έχουμε πια μόνο θέμα τεμπών στην κυβέρνηση, έχουμε θέμα Καραμανλή καθαρά και ανοιχτά. Ναι, και όλο αυτό το θέμα πυροδοτήθηκε εκ νέου, ουσιαστικά δεν σταμάτησε κιόλας, αλλά πυροδοτήθηκε εκ νέου από την κίνηση που έκανε, θυμίζουμε, ο κύριος Σπύρτζης χθες, ο Υπουργός Μεταφορών, να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 86, παράγραφος 5 του Συντάγματος, που να θυμίσουμε ότι ορίζει ότι ένας πρώην υπουργός μπορεί να ζητήσει, παρά την ύπαρξη παραγραφής, την διερεύνηση κατηγοριών για το πρόσωπό του. Έτσι, αυτό έκανε ουσιαστικά με τη συγκρότηση μιας επιτροπής, ναι, από τη Βουλή, στην οποία μετέχουν ανώτατη δικαστική. Ναι, ναι. Και μάλιστα ο κύριος Στασούλας, όπως μάθαμε, θα φέρει το αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων. Την κίνηση αυτή, λοιπόν, Νικόλ, κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα δούμε και τη σχετική κάρτα, πως ο κύριος Σπύρτζης γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, δεδομένου ότι για εκείνον ισχύει η αποσβεστική διαδικασία, γιατί η αλλαγή πιάνει από το 2019 και μετά, δεν θα οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες, δεν οδηγείται σε ποινική δίωξη ακόμα και αν γίνει η διαδικασία, οπότε το κάνει εκ του ασφαλούς. Το κάνει εκ του ασφαλούς, σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης. Την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου τώρα σχολίαζαν δεικτικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφεραν πως ο κύριος Μαρινάκης παραδέχεται ουσιαστικά πως ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα προβεί σε ανάλογη κίνηση, γιατί φοβάται ότι μπορεί να πάει σε ποινική δίωξη. Και αναφέρουν χαρακτηριστικά, θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, πως ο κύριος Καραμαλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η Νέα Δημοκρατία καμία διαδικασία, ούτε καν την κλήση ουσιωδών μαρτύρων, κάτι που μαρτυρά ξεκάθαρα ενοχή και συγκάλυψη. Η Νέα Δημοκρατία πάλι απάντησε, είπε ότι η λέξη κλειδί ουσιαστικά είναι η παραγραφή. Όμως έχουμε πιέσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως πολύ σωστά λες. Από τη μία, έχουμε χθες δήλωση του βουλευτή Κτιστάκη, ο οποίος είπε ότι στη θέση του κ. Καραμαλή θα είχα παραιτηθεί. Είχαμε μία δήλωση που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση του βουλευτή επικρατείας του κ. Σταμάτη, ο οποίος είπε ότι θα είχα αυτοκτονήσει. Ναι. Έτσι. Και από την άλλη μεριά έχουμε σήμερα και μια τοποθέτηση του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξη στον Αντένα, είπε ότι εγώ, αν είχα το βάρος, αν είχα αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν θα είχα θέσει εξ αρχής υποψηφιότητα. Έχουμε κιόλας τις εκλογές. Να δούμε τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Εάν με ρωτάτε... Όχι, εσείς επιμένετε το θέμα που αφορά τον κύριο Καραμαλή. Συγγνώμη, εμείς σας ρωτάμε πολιτικά. Πολιτικά είναι λοιπόν δύο ξεχωριστά πράγματα. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά. Όλη η κριτική, ή που βλέπω μια κριτική που ασκείται στον κύριο Καραμαλή, είναι ότι ίσως δεν έπρεπε να εκθέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής. Συμφωνεί. Λοιπόν, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, παραιτήθηκε από βουλευτής και δεν ξανάβαλε. Άρα δεν θα έπρεπε την να πάρει. Την απάντηση είναι ότι δεν έχει συγκρουστεί. Και ο Υπουργός έχει την απάντηση καθαρά. Και ο Υπουργός έχει την απάντηση. Άρα πείτε μας. Είναι πώς θα είστε μια παραπάνω ευαισθησία. Άρα κύριε Φλωρίδη, στη θέση του κυρίου Καραμαλή, εσείς δεν θα βάζετε την ευαισθησιότητα. Λοιπόν, μιλάμε στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών τώρα. Αν μιλάμε λοιπόν στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών, σας έχω απαντήσει. Δεν θα βάζετε υποψηφιότητα. Εγώ ναι. Μάλιστα. Εγώ ναι. Καθαρό. Αλλά αυτό είναι εγώ. Και δεν υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα που έχουν παραδώσει την έδρα τους.